ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το φετινό Run Greece Αλεξανδρούπολης. Το 8ο Run Greece Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί με κίνηση και τερματισμό των Φάρο. Για τις λεπτομέρειες αναφορικά με τη διοργάνωση μίλησαν σε συνέντευξη τύπου στο Νομαρχείο ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεόδωρος Βουρδόλης, ο Τεχνικός Διευθυντής του Αγώνα Χρήστος Χατζηβασιλείου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άννα Χορινού και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε άλλη μια χρονιά το Run Greece στην Αλεξανδρούπολη, δεδομένου μάλιστα το ότι δύο προηγούμενες χρονιές με την πανδημία την οποία έπρεπε να διαχειριστούμε, δεν ήταν έτσι όπως ακριβώς το φανταζόμασταν και το ξέραμε το Run Greece. Παρ' όλα αυτά όμως ανταποκριθήκαμε πλήρως στις απαιτήσεις των ημερών αυτών και σήμερα πλέον ερχόμαστε με τα σημερινά δεδομένα, όπου πλέον υπάρχει μια κανονικότητα ως προς την τέλεση τέτοιων αγώνων και έχουμε τη χαρά αυτή λοιπόν σε πολύ λίγες ημέρες να φιλοξενήσουμε στην Αλεξανδρούπολη άλλη μία φορά το Run Greece. Κατά κοινή ομολογία τόσο βέβαια όλων όσων συμμετάσχουν, όσο όμως και των ανθρώπων του ΣΕΓΑΣ, είναι ένα από τα καλύτερα Run Greece που γίνονται ανά την χώρα και νομίζω ότι σε αυτό έχει συνετελέσει ότι υπάρχει η εμπειρία, υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά κυρίως η όρεξη από όλους όσους συμμετάσχουν προκειμένου να κάνουμε έναν τέλειο και άρτιο αγώνα. Προχωρώντας το 8ο Run Greece, αυτό που έχω να πω είναι ότι επί της ουσίας εμείς είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί αυτή η διοργάνωση που στηρίζεται και έχει πάρα πολύ ενεργή, θα λέγαμε, τη συμμετοχή του ΣΕΓΑΣ, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, κινητροδότησε στην Αλεξανδρούπολη και άλλες πολύ σημαντικές δράσεις του δρομικού κινήματος και από την περιφέρεια με το Via Ignatia Run, αλλά και από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Και θεωρώ ότι σε όλο τον νομό γίνονται αντίστοιχες δράσεις. Αλλά όλα ξεκινούν κατά έναν τρόπο από μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Run Greece. Εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Εύρου το στηρίζουμε από αρχής γενομένης της πρώτης διοργάνωσης με στόχο πάντα να μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολίτες ότι ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός είναι υγεία, ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. 8ο λοιπόν Run Greece στην πόλη μας, μια διοργάνωση η οποία έχει χαρακτηριστεί από επιτυχία κάθε φορά που διεξάγεται και ίσως αυτό να αποτελεί και ένα εχέγγυο για την επιτυχία και αυτού του Run Greece. Εμείς ως σωματεία, γιατί αυτό είμαστε η ΕΑΣ, είμαστε τα σωματεία της περιοχής όλης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θέλουμε να προσκαλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά, είτε ως δρομής, είτε ως εθελοντές, είτε ακόμα ως απλοί θεατές. Η αξία του Run Greece έχει φανεί στην πόλη, θα συμφωνήσω με τον Αντιπεριφερειάρχη, γιατί συναντάμε πάρα πολύ κόσμο πλέον να τρέχει έξω. Το δρομικό κίνημα είναι αυτό που έχει μπει σε κάθε ελληνική οικογένεια και το βλέπουμε πλέον στους δρόμους. Είναι αυτό που μας δίνει την υγεία μας και μας σώζει από πάρα πολλά προβλήματα. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κόσμο της πόλης, όπως κάθε φορά που συμμετείχε ενεργά, είτε ξαναλέω ως θεατής, είτε ως εθελοντής, είτε ως ακόμα και δρομέας, να έρθει και να δώσει ένα σημαντικό παρόν για να πάμε και να έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Πέρα από τους αγώνες των 10 και 5 χιλιόμετρων, φέτος επιστρέφει και ο αγώνας των παιδιών που δεν είχε διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του κορονοϊού. Όπως τόνισε ο κύριος Χατζηβασιλείου από τον ΣΕΓΑΣ, σκοπός της Ομοσπονδίας είναι και τα επόμενα χρόνια το Run Greece να συνεχίσει να γίνεται στην Αλεξανδρούπολη. Φέτος έχουμε ένα πλεονέκτημα. Θα έχουμε και τον αγώνα των μικρών, θα επανέρχεται μάλλον ο αγώνας ο μικρός, ο οποίος δεν είχε γίνει την τελευταία φορά. Εμείς σαν Ομοσπονδία θέλουμε να επενδύουμε πάνω σε αυτόν τον αγώνα. Θέλουμε τα μικρά παιδιά να μπουν στον αγώνα. Θέλουμε τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της Αλεξανδρούπολης, των γειτονικών περιοχών να έρθουν, να συμμετέχουν. Όχι μόνο αυτά, να έρθουν και οι γονείς τους να τα δούνε. Γιατί αυτό θα μείνει στο τέλος. Ο αθλητής, ο πρωταθλητής θα έρθει είτε από την Αλεξανδρούπολη είτε από τη Θεσσαλονίκη, θα τρέξει και θα φύγει. Αλλά θα μείνει ο σπόρος
ο μικρός που θα αγωνιστεί, για να μπορέσουμε έτσι αυτό το πράγμα να το συνεχίσουμε και να το συνεχίσουμε και κάθε φορά να γίνεται ακόμα και καλύτερο. Με τις τελευταίες πανεμβάσεις η διαδρομή έχει γίνει πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει τόσο όμορφη διαδρομή. Ακόμα και η Καστοριά που πενεύεται ότι έχει την καλύτερη διαδρομή, δίπλα στην Αλεξανδρούπολη δεν υπάρχει πίστα, διαδρομή με τόση ομορφιά, ειδικά την ημέρα του αγώνα όπου απελευθερώνεται από τα αυτοκίνητα, είναι το κάτι το εξαιρετικό. Θέλω και εκ μέρους του ΣΕΓΑΣ να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας, να ευχαριστήσω το χορηγό του αγώνα που είναι η Έργο Ασφαλιστική και η παρουσία της εδώ στην Αλεξανδρούπολη είναι πολύ μεγάλη και ισχυρή, έτσι, γιατί και χωρίς χορηγούς δεν μπορούμε να κάνουμε αγώνα. Ήδη χορηγή είναι πάρα πολύ για του χρόνου, για την επόμενη σεζόν των Run Greece. Πιστεύω ότι θα είμαστε και τις επόμενες χρονιές συνεργάτες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί έχετε, όχι με τα λόγια, αλλά με τις πράξεις, έχετε αποδείξει ότι ξεχωρίζετε από όλους. Το 2018 στο Run Greece έγινε μια έρευνα 200 αθλητών που συμμετείχαν. Δεν προλάβαμε, έπεσε η πανδημία, μετά να ανακοινώσουμε επίσημα τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα πραγματικά αποδεικνύουν όλα αυτά που είπαν εδώ οι προύχοντες του αθλητισμού και της πόλης. Θετικά και πολύ θετικά επηρέασε το Run Greece την αύξηση της συχνότητας της άθλησης στο 55% των συμμετεχόντων. 90% των συμμετεχόντων έτρεξαν για πρώτη φορά αγώνα στο Run Greece. 65% των συμμετεχόντων συμμετέχουν μόνο στο Run Greece της Αλεξανδρούπολης. Κάθε χρόνο ο πληθυσμός, ο καινούργιος που ανανεώνεται, είναι 40%. Δηλαδή, το 40% είναι πρωτάριδες και το 60% επαναλαμβάνουν τη δράση. Και το 18, το 11% είχε πάρει μέρος σε όλους τους αγώνες. Ο βαθμός ικανοποίησης των αθλητών όσον αφορά τον συγκεκριμένο αγώνα ήταν στο 75%, πάρα πολύ καλό, έως άριστος. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται με τη συμπλήρωση των ορίων συμμετοχής ανά αγώνα ή το αργότερο την 3η 20 Σεπτεμβρίου, στο βαθμό που τα όρια συμμετοχής δεν έχουν συμπληρωθεί νωρίτερα. Για τους συμμετέχοντες που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής τους μέχρι την 3η 13 Σεπτεμβρίου, εκδίδεται προσωποποιημένος αριθμός συμμετοχής με τυπωμένο το όνομα του συμμετέχοντα επάνω στον αριθμό συμμετοχής.